πάρα πολλά χρόνια για να τελεσυδικήσουν. Πάμε λοιπόν στην πρώτη απόφαση που μας έρχεται από το διοικητικό εφετείο. Εδώ λοιπόν το θύμα είναι δύο νεογέννητα βρέφη, δίδυμα. Την αποζημίωση έλαβε η μητέρα τους, είναι ύψους 400.000 ευρώ. Τα βρέφη εξαιτίας ιατρικού λάθους εμφανίζουν εγκεφαλική παράλυση, παραπληγία και ψυχοκινητική καθυστέρηση. Η μητέρα είναι άνεργη και ανήπαντρη και ο χρόνος που χρειάστηκε για να εκδοθεί η δευτεροβάθμια απόφαση είναι 15 χρόνια και εκκρεμεί ακόμη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα πάμε να δούμε μια δεύτερη απόφαση από το πρωτοδικείο. Αφορά 23χρονο φοιτητή, αυτός ήταν το θύμα, και επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 660.000 ευρώ στους γονείς του. Ο φοιτητής αντιμετώπισε πρόβλημα παχυσαρκίας και έκανε επέμβαση γαστρεκτομής λοιπόν. Εξαιτίας ιατρικού λάθους του προκλήθηκε μία αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη. Χρειάστηκαν 7 χρόνια για να βγει η πρωτόδικη απόφαση. Τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουμε θύμα 27χρονη η οποία μπήκε στο νοσοκομείο για να κάνει επέμβαση στις αμυγδαλές της. Είναι μια επέμβαση ρουτίνας, ωστόσο διαπιστώθηκε λάθος του αναισθησιολόγου σύμφωνα με την δικαστική απόφαση και στη συνέχεια αλλεπάλληλα ιατρικά λάθη που οδήγησαν στο εγκέφαλό της, δεν οξυγονωνόταν για χρονικό διάστημα άνω των 5 λεπτών, έπεσε σε κόμμα η κοπέλα και κατέληξε. Επιδικάστηκαν 400.000 ευρώ στους γονείς της και απόφαση εκδόθηκε μετά από 14 χρόνια. Και τέλος, έχουμε μια υπέροχη αποζημίωση που επιδικάστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το θύμα είναι 27χρονη μητέρα, η οποία πέθανε από σιψεμία λίγο μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού. Η συνολική αποζημίωση είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε σύζυγο, ανήλικα παιδιά, γονείς και πεθερικά. Εδώ η ιδιαιτερότητα είναι ότι ενώ οι αποζημιώσεις πάνε συνήθως σε πρόσωπα, συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επεκταθεί το δικαίωμα και στα πεθερικά της. Όπως το είπες, Κωνσταντίνε, η ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει.